κατάλληλο για όλους. Δείτε σήμερα στο Σεφ στον αέρα ορεκτικά με ψάρι. Ο Σεφ Αντώνης Λαδόπουλος μας φτιάχνει ένα αφράτο κέικ με καπνιστή πέστροφα. Πανέξυπνο το βρίσκω, Αντώνη, αυτό. Και ετοιμάζει σαρδέλες με κόκκινη σάλτσα που ξαπλώνουν πάνω σε ψητό ψωμάκι. Βρίσκει πολύ ωραία. Ναι, βγάζει ένα πολύ γλυκό άρωμα που είναι από την ντομάτα. Είναι η ντομάτα. Μακαρόνια με κέτσαπ κιμά ετοιμάζει η Ελένη στη στήλη μακαρονάδα αγάπη μου. Καλή σας όρεξη και μην μας βλέπετε μόνο, να μαγειρεύετε κιόλας. Ψαρό μεζεδάκι θα φτιάξουμε σήμερα για να συνοδεύσουμε ωραία ένα τσίπουρο, ένα ούζο ή ένα κρασί. Στο τιμόνι της βάρκας, ο Αντώνης Λαδόπουλος. Στη δουλειά μου αρέσει που δεν υπάρχουν όρια πλέον στη μαγειρική. Μπορούμε να φτιάξουμε τα πάντα βασιζόμενοι σε παλιές μαγειρικές γνώσεις και με καινούργιες τεχνικές διευρύνουμε το ρεπερτόριο των συνταγών. Το ψάρι έχει τη φρεσκάδα της θάλασσας, γι' αυτό θα πρέπει να το μεταχειριζόμαστε όσο πιο απλά γίνεται για να μην αλλοιώνουμε το άρωμα, τη γεύση και όλο αυτό που πρεσβεύει. Οι αναμνήσεις που έχω από την κουζίνα, από την κουζίνα της μητέρας μου, έχουν να κάνουν πιο πολύ με την μαγειρική που γνωρίσαμε όλοι σαν παιδιά. Είναι κάτι το οποίο το ξεπέρασε και έχω κοιτάξει να δω ένα διαφορετικό κόσμο στη μαγειρική. Το πρώτο πράγμα που μαγείρεψα δεν τρωγότανε, δεν το φάγει κανείς. Δεν θυμάμαι καν τι ήτανε, αλλά είχε περίεργη όψη και με πέσια γεύση. Και αυτό το είχα μαγειρέψει στο σπίτι. Ευτυχώς κανείς δεν πλήρωσε γι' αυτό. Γεια σας. Καλώς τον Αντώνη. Τι είναι; Πού είναι τα ψάρια σου, ψάρεψες? Εδώ είναι τα ψάρια. Τα ψάρεψες πριν, πότε, είναι φρέσκα σημερινά? Πάντα φρέσκα, για το καλύτερο αποτέλεσμα. Πού τα βρίσκεις, λέει Αντώνη, εσύ τα φρέσκα? Γιατί σε βρίσκουν τα φρέσκα και εμείς δεν τα βρίσκουμε? Είναι μεγάλο, είναι μεγάλη αναζήτηση, αλλά αξίζει τον κόπο. Εγώ τι να κάνω που είμαι σπίτι μου, ας πούμε, και δεν μπορώ να βρω φρέσκο ψάρι στην Αθήνα. Τίποτα, πρέπει να κάνετε φίλο τον ψαρά σας. Ο φίλος ο ψαράς είναι και αυτό μια κουβέντα, αλλά πλέον τα περισσότερα ψάρια δεν είναι ελληνικά καταρχήν. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να αναγνωρίζουμε τα ψάρια τα δικά μας ή τουλάχιστον να αποκλείσουμε αυτά τα οποία έχουμε ως ξενόφερτα. Όπως δηλαδή πια, ξέρω εγώ. Η τσιπούρα, το φαγκρί, η συναγρίδα πλέον είναι κάποια είδη τα οποία έχουν μπει στις αγορές. Και το λαβράκι νομίζω. Και το λαβράκι, ναι. Έχουν μπει στις αγορές και έχουν μπερδέψει τους καταναλωτές. Πολλοί μας μπερδέψανε. Εν πάση περιπτώσει, το πιο σίγουρα, που και αυτά βέβαια δεν είναι πάντα σίγουρα, είναι τα μικρά ψαράκια. Ναι. Ο γάβρος, η σαρδέλα. Ναι, και είναι και αυτά που έχουν και τα περισσότερα ωμέγα 3 λιπαρά. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμα ψάρια, είναι φτηνά ψάρια. Και έχεις περισσότερες πιθανότητες να τα βρεις, ας πούμε, φρέσκα και ελληνικά. Εσύ, ας πούμε, μαγειρεύεις στο Πειραιά. Τα παίρνεις από εκεί, τα ψάρια σου? Τα ψάρια έρχονται από όλη την Ελλάδα. Έχουμε κάποιους προμηθευτές από τα νησιά, από την Κρήτη. Και προσπαθούμε να έχουμε τα καλύτερα ψάρια και να δώσουμε στους πελάτες μας. Οι πελάτες το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν, το εκτιμούν και έρχονται ξανά. Γιατί εγώ έχω και μια αμφιβολία πόσο ο καταναλωτής καταλαβαίνει. Άμα μάθεις τον κόσμο με ποιοτικό ψάρι, πιστεύω ότι θα το αναγνωρίζει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα φτιάξουμε σαρδέλες, ναι, μαγειρεμένες σε σάλτσα ντομάτας και θα τις βάλουμε πάνω σε ένα ψωμί αρωματισμένο
Με γλυκάνισο σε στυλ μπρουσκέτας. Μπρουσκετάκια δηλαδή. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Ωραία. Και μάλιστα οι σαρδέλες είναι σπάνια τις κάνουμε, ξέρεις, με ντομάτα και τους ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι μια συνταγή που είναι και κλασική, διότι υπάρχει σε κονσέρβα. Αλλά δεν την κάνουμε πολύ στα σπίτια μας. Ωραία, για δείξτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα λαχανικά. Θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι. Φρέσκο κρεμμυδάκι βάζεις. Φρέσκο κρεμμύδι, ναι. Για τις φρέσκες σαρδέλες. Τώρα δεν έχει σημασία άμα τα κόψουμε ομοιόμορφα. Όπως μπορεί ο καθένας. Όπως μπορεί ο καθένας, ναι. Ωραία. Με τον τρόπο το δικό σου πάντως δεν μπορεί, νομίζω. Θα τα καταφέρει όποιος εξασκηθεί. Παίρνει μαϊντανό. Στην ουσία είναι ένα περίπου αλασπετσιώτα, ας πούμε. Ναι, έχει τη... Έχει το μαϊντανό, έχει το κρεμμύδι, αλλά όχι το ξερό. Και δεν βάζεις και σκόρδο, ή βάζεις. Τα βάλουμε σκόρδο. Α, βάζεις, ναι. Οπότε είναι ένα, ναι, είναι ένα είδος πετσιώτα. Ναι. Σκόρδο. Το σπάσουμε λίγο. Για να μην μας φύγει όπως το ψιλοκόβουμε. Τα λαχανικά είναι έτοιμα, οπότε μπορούμε να φτιάξουμε τη σάλτσα. Φέρνουμε τη γάνη. Πού θα τη βάλουμε, όχι, τη σάλτσα? Όχι, πού? Δεν χρειάζεται τη γάνη. Εδώ στο μπολ. Ομοί. Ναι. Θα ρίξουμε την ντομάτα στο μπολ. Πελτέ ντομάτας. Βάζεις και πελτέ. Μάλιστα, ναι. Πολύ ντοματένιο ακούγεται πολύ αυτό. Πολύ ντοματένιο και πηγαίνει πολύ ωραία με το ψωμί. Και με το λάδι. Και με το λάδι, φυσικά. Θα ανακατέψουμε μία κουτάλα. Θα ρίξουμε μιλόξιδο. Λίγο. Για να έχει μια σπιρτάδα. Αν δεν έχουμε μιλόξιδο και βάλουμε κανονικό, δεν πειράζει. Και αυτό κάνουμε. Από κόκκινο. Φυσικά. Είναι πιο ελαφρύ το μιλόξιδο. Το μιλόξιδο είναι πιο αρωματικό. Πιο αρωματικό. Ελαιόλαδο. Βάζουμε λίγο, θα χρησιμοποιήσουμε και, και μετά. Ζάχαρη. Λίγη ζάχαρη βάζουμε. Αλάτι. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακατεύουμε και είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε και το μείγμα με τα κρεμμύδια. Ανακατεύουμε καλά και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε στο ταψάκι μας τη σάλτσα και τις σαρδέλες. Παίρνουμε εδώ να ανάψει. Θα απλώσουμε λίγη σάλτσα. Σε στρώμα σάλτσας που λέμε, τις βάζεις. Ναι, θα βάλουμε λίγη σάλτσα από κάτω και την υπόλοιπη πάνω από τις σαρδέλες για να πάρουν τη γεύση. Βάζουμε τις σαρδέλες ανοιχτές. Σαρδέλες έχουμε βγάλει τώρα το κοκαλάκι. Έχουμε βγάλει το κοκαλάκι, ναι, από μέσα. Αυτό ξέρετε πως το κάνουμε, δεν είναι δύσκολο. Πρώτα βγάζουμε, τραβάμε το κεφάλι με τα εντόστια και μετά με το δάχτυλό μας ανοίγουμε το κρέας έτσι ώστε να τραβήξουμε πιο εύκολα το κόκαλο. Βέβαια αυτό γίνεται πιο εύκολο στο γάβρο. Στην πετέλα, ναι, θέλει λίγο προσπάθεια. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Εντάξει, δεν μας ταλαιπώρησε. Αντώνη, η καλύτερη εποχή της σαρδέλας πότε είναι, ξέρεις? Η καλύτερη εποχή της σαρδέλας είναι μετά το καλοκαίρι. Τώρα δηλαδή, φθινόπωρο. Και για αυτή τώρα για να την περιποιηθείς δεόντως θέλει ελάχιστο ψήσιμο, να μην τη χαλάσει. Ναι, είναι αρκετά τρυφερή. Ρίξουμε και την υπόλοιπη σάλτσα. Ρίξουμε λίγο από πάνω. Λοιπόν. Ωραία. Και θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε τις σαρδέλες στους 180 βαθμούς για 15 περίπου λεπτά.
Μια χαρά. Αντώνη, τα σαρδελάκια ψήνονται. Πολλά πολλά δεν θέλουν. Σε 15 λεπτά είναι έτοιμα. Μέχρι να ψηθούν τα σαρδελάκια θα κάνουμε το ψωμί. Ναι, θα αρωματίσουμε το ψωμί με γλυκάνισο. Να πάρουμε αστεροειδή γλυκάνισο. Και σε τηγάνι και χαμηλή φωτιά θα ζεστάνουμε το ελαιόλαδο. Θέλουμε να βγει το άρωμα του γλυκάνισου. Του αστεροειδούς. Μάλιστα. Αν δεν έχουμε αστεροειδή γλυκάνιση, τι άλλο θα μπορούσαμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαραθόσπορο, να χρησιμοποιήσουμε κιόλας και φρέσκα μυρωδικά, δηλαδή ένα λιονάρι δεντρολίβανο. Α, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Φυσικά, ναι. Ναι, ωραία ιδέα. Λοιπόν, εδώ έχουμε... Συστάνεται, βγαίνουν τα αρώματα. Ήδη αμέσως βγαίνουν το άρωμα, ε. Οπότε θα κόψουμε δύο χοντρές φέτες. Αυτό ψωμί. Είναι πολύ σημαντικό που λες, ότι η μπρουσκέτα, ιδιαίτερα όταν πρέπει να την ψήσουμε και εδώ, στο τηγάνι, είτε στη φρυγανιέρα, είτε στο φούρνο, έχει σημασία. Τη φέτα τη θέλουμε χοντρή. Ναι, ναι. Και θέλουμε ένα καλό ζυμωτό ψωμί. Να μην είναι αυτό το άσπρο που γίνεται σας φουγγάρι, το τόστ ή οτιδήποτε τέτοιο. Θέλουμε ένα χωριάτικο, καλό ή δυνατόν προζυμένο ψωμί. Και γευστικό. Και γι' αυτό υπάρχει και τη γεύση, ναι, βέβαια. Ναι. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε και το ψωμί. Ψητό τηγανιτό το λες αυτό? Ναι. Το περνάμε λίγο από το ελαιόλαδο. Αυτό πάντως για να γίνει, μυρίζει ο γλυκάνισος υπέροχα τώρα. Αλλά αυτό νομίζω ότι για να γίνει θέλει μέτρια. Δηλαδή για να αρπάξει από κάτω με φρυγανιστή. Ναι. Στις δικές σας τις φωτιές μπορεί να είναι σε χαμηλό. Οι δικές μας οι φωτιές θέλουν μια προσπάθεια. Δεν είναι τόσο δυνατές. Οπότε κάντε το σε μέτριο προς δυνατό, δηλαδή στο δικό σας μάτι. Ωραία. Της κουζίνας. Πάρει χρώμα. Είδες, το ανέβασα εγώ κρυφά, γι' αυτό το πήρες. Λοιπόν, θα γυρίσουμε τώρα το ψωμάκι. Θα συμπληρώσουμε και λίγο ελαιόλαδο ακόμα, το χρειαστεί, για να μην καεί και λίγο. Ωραία. Αφού. Να το. Καλά πάει. Το να αρωματίσεις το ψωμί με γλυκάνιση είναι πολύ πρωτότυπο αυτό που μας δείχνεις τώρα. Εγώ δεν θα το είχα σκεφτεί να σου πω. Αλλά αν θέλετε να την κάνετε τη συνταγή και δεν έχετε σπίτι σας ούτε γλυκάνισο, ούτε αστεροειδή, ούτε κάτι πιο περίεργο, βάζετε μία απλή ρίγανη επίσης. Ναι, ναι. Ε? Σίγουρα. Δεν χορταίνει στη μυρωδιά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Το πιστεύω. Ωραία. Α, το είμαστε. Ωραία, τέλεια. Άρπαξε όσο το θέλουμε. Εδώ το κλείνουμε. Για τη συνταγή ψητές σαρδέλες με σάλτσα ντομάτα σε μπρουσκέτα θα χρειαστείτε 10 σαρδέλες ανοιγμένες και καθαρισμένες από το κόκαλο, 200 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 2 κουταλιές της σούπας πελτέ, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, μισό ματσάκι μαϊντανό, 2 σκελίδες σκόρδο, ελαιόλαδο, αλάτι, φρέσκο τριμμένο πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 2 χοντρές φέτες ψωμί χωριάτικο, 4 αστεροειδείς γλυκάνισους και 2 κουταλιές της σούπας μιλόξιδο. Αντώνη, έχω ερώτηση, απορία. Αυτά τώρα τα κάναμε στο τηγάνι. Ναι. Αν επειδή έχουμε ανάψει το φούρνο, τα βάζαμε σαν τα ψάκια στο φούρνο όσο ψήνονται οι σαρδέλες, γίνονται? Φυσικά και γίνονται. Απλά θα αρωματίσουμε το ελαιόλαδο και με ένα πινέλο θα απλώσουμε το λάδι πάνω στο ψωμί. Και το φουρνίσουμε. Και στη μέση της διαδικασίας μπορούμε να το γυρίσουμε. Φυσικά, ναι. Ένας εναλλακτικός τρόπος, ναι, είναι. Ναι, για να μην πούμε στο τηγάνι. Εμείς αυτά έχουν γίνει υπέροχα. Εν τω μεταξύ, όσο λίγο γίνονται χλιαρά, γίνονται και πιο τραγανά. Έτσι, γιατί ναι. Έχουν απορροφούν το λάδι και γίνονται υπέροχα. Και τα βάζουμε τώρα. Να βάλουμε και τους αστεροειδείς για ντεκόρ. Ωραίο ντεκόρ. Βάλτε εσύ, πώς νομίζεις. Εντάξει, κάτι. Θα δουλέψει μόνο του. Έτσι. Ωραία. Και πάω εγώ τώρα να σου φέρω τα ψαράκια. Ωραία. Πόπο. Καίει το ψαράκι.
Μυρίζει πολύ ωραία. Ναι, βγάζει ένα πολύ γλυκό άρωμα που είναι από ναι, την ντομάτα. Είναι η ντομάτα. Το σκόρδο διακριτικό όσο πρέπει, υπέροχο είναι. Και θα βάλουμε τώρα πάνω στο ψωμάκι μας 2 με 3 φιλετάκια σαρδέλας. Θα βάλουμε και σάλτσα. Και αυτό όσο κρυώνει γίνεται και νοστιμότερο. Φυσικά. Και κρύο μπορούμε να το Φυσικά φάμε. Και όταν κρυώσει η σαρδέλα θα δέσει ναι, το κρέας της. Βάλουμε και λίγη σάλτσα. Θες να το βουτήσεις τώρα αυτό. Πω, αυτό τώρα που είναι, θέλω, μπορώ να κόψω το ψωμάκι και να το βουτήσω. Είναι πολύ λαχταριστό. Το ψωμί τρώγεται κρύο. Αυτό, αν θέλουμε να τις κάνουμε από πριν, πες ότι έχουμε ένα τραπέζι, ας πούμε. Φυσικά. Ε? Ναι, ναι. Μπορούμε να το κάνουμε από πριν, δηλαδή αυτό το πιάτο. Ναι, και τις σαρδέλες. Είπαμε ότι είναι καλύτερα λίγο να μην καίνε τόσο πολύ και να μην κάνουν και οι φίλοι μας. Πάρα πολύ ωραία και νόστιμα. Υπάρχουν αλμυρά γλυφιτζούρια, αμέ, από παρμεζάνα. Φάτε μάτια στο tip της ημέρας. Εντυπωσιάστε τους φίλους σας φτιάχνοντας γλυφιτζούρια παρμεζάνας. Η διαδικασία είναι απλή. Τρίβουμε την παρμεζάνα. Σχηματίζουμε σε ένα ταψί τα γλυφιτζούρια σε κυκλικό σχήμα. Τοποθετούμε τα καλαμάκια στο ταψί με τη μύτη τους μέσα στην παρμεζάνα. Πρώτα όμως, τα έχουμε αφήσει στο νερό αρκετή ώρα για να μην μας καούν στο ψήσιμο. Τα ψήνουμε στο γκριλ για περίπου 5 λεπτά, προσέχοντας να μην μαυρίσουν. Και έτοιμα! Και τώρα ένα πάρα πολύ πρωτότυπο κέικ με πέστροφα. Ναι. Κέικ με ψάρι γενικά δεν έχω ξαναφάει, Αντώνη. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό, ε. Δεν μου λες, αυτό τώρα το τρώμε σαν μεζεδάκι, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και σαν πρώτο πιάτο, με μια ναι, σαλάτα. Ναι, ναι, ε? Ναι, μια ωραία πρόταση για να τον συνοδεύσουμε με μια σαλάτα. Και θα φτιάξουμε κιόλας μια σαλάτα με ό,τι περίσσεψε από το κέικ και να το συνοδεύσουμε. Α, πολύ ωραία. Και η πέστροφα είναι ένα ελληνικό γκουρμέ προϊόν, πάρα πολύ νόστιμο, τρομερά υγιεινό και είναι μια πάρα πολύ καλή και ελληνική εναλλακτική του σολομού, έτσι. Φυσικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε χυμό από 2 πορτοκάλια και 1 λεμόνι. Ναι. Αλλά θα χρειαστούμε κιόλας και το ξύσμα από το λεμόνι για να αρωματίσουμε το κέικ. Οπότε ας πάρω εγώ το ξύσμα. Για να πω εγώ θα με βάλεις ένα στίβο, το ξέρω. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θα προτιμήσουμε λεμόνια χωρίς να έχουν επικάλυψη. Ακέρωτα. Φυσικά. Γιατί δεν είναι ότι καλύτερο να το φάει κανείς. Μάλιστα, τα ελληνικά λεμόνια αυτή την εποχή έχουν το ωραιότερο ξύσμα. Φυσικά. Είναι σαν lime. Είναι φοβερά νόστιμο αυτό το ξύσμα τους. Βέβαια δεν έχουν πολύ ζουμί. Αλλά δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Έχουν γεύση όμως. Ναι. Κάτσε να τα βάλω εδώ αυτά. Έτοιμος ο χυμός, Αντώνη μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσο εγώ θα κόβω τα λαχανικά, αν θες, μπορείς να ανακατέψεις με τη μαγιονέζα που θα χρησιμοποιήσουμε ναι. στη συνταγή μας. Το χυμό των πορτοκαλιών και του λεμονιού μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Θα χρειαστούμε 2 κουταλιές. Ωραία, σιγά σιγά θα ρίξουμε τώρα το χυμό. Α. Όλο το χυμό.
σήμερα. Και εγώ τώρα μπορώ να κόψω τα, να ξεκινήσω με τα λαχανικά. Θα περάσω το κρεμμύδι εδώ στον πολυκόφτη. Ένα μέτριο κρεμμύδι είναι αρκετό. Δεν το θέλουμε πολύ ψιλοκομμένο. Πρόσεξε γιατί κόβει αυτός τρελά, έτσι. Είναι τετραπλός. Βάζουμε τώρα το κρεμμύδι που. Το κρεμμύδι θα το βάλουμε μέσα στο μείγμα της μαγιονέζας με τους χυμούς. Και εγώ θα ψιλοκόψω με το μαχαίρι το σέλερι και το πράσο. Και το σέλερι, το πράσο. Και τώρα ήρθε η ώρα για την πρωταγωνίστρια, την Πέστροφα. Την κυρία Πέστροφα. Βέβαια. Όλα για αυτήν γίνονται. Όλα για αυτήν γίνονται, αλλά βλέπω ότι κάνεις πάρα πολύ σωστό το μείγμα. Δηλαδή βάζεις μπόλικα τα αρωματικά, yes, τα οποία ταιριάζουν και ιδανικά βέβαια με το ψάρι, το σέλερι και το πράσο. Ωραία. Πάρουμε και την Πέστροφα. Θα την κόψουμε σε κομματάκια, σε καρεδάκια. Αυτή διαλύεται και με τα χέρια, ε. Ναι, αλλά είναι σημαντικό όμως, ναι, να έχουμε σε κάθε κομμάτι του κέικ ίδια ποσότητα Πέστροφας. Να είναι ομοιόμορφη η γεύση. Φυσικά, της, ας πούμε. Φυσικά, ναι. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι θα είναι ίδια κομμάτια παντού. Οπότε τα ρίχνουμε για αυτά μέσα. Ευχαριστούμε. Αυτά τα ανακοινούμε ελαφρά, φαντάζομαι, για να μην διαλυθούν. Ναι. Ναι. Και τώρα συνεχίζουμε το άρωμα, που και χωρίς άρωμα δεν γίνεται. Θα βάλουμε ροζ πιπέρι. Το οποίο λέει δεν είναι πιπέρι. Απλώς το λέμε εμείς πιπέρι. Ναι, είναι καθαρά αρωματικό. Οπότε θα βάλουμε και φρεσκοτριμμένο, μαύρο πιπέρι. Αλάτι. Και ήρθε η ώρα για το αλεύρι. Θα βάλουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Φαρίνα. Βεβαίως. Οπότε... ρίχνω να ανακατεύω. Και πολύ χαίρομαι που δεν θέλει ούτε μίξερ ούτε τίποτα. Όχι. Αυτό, ε. Είναι πάρα πολύ εύκολη και απλή συνταγή. Ωραία. Ενσωματώνεται αμέσως, οπότε είμαστε εντάξει. Και το ξύσμα του δίνει υπέροχο άρωμα, το λεμονάτο. Πω, αυτό πρέπει να είναι υπέροχο, Αντώνη. Είναι μια πρωτότυπη ιδέα. Για να πιούμε ένα ποτήρι κρασί με τους φίλους. Πάρα πολύ πρωτότυπη και εύκολη. Ναι. Και μπορούμε να την κάνουμε και από πριν και αυτή. Φυσικά. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε και το ελαιόλαδο. Θα αρωματίσουμε με λίγο ελαιόλαδο. Ωραία, θα ανακατέψω εγώ τώρα. Στη φόρμα δεν θα βάλουμε κάτι. Ναι, θα λείψουμε και με λίγο ελαιόλαδο τη φόρμα. Αυτή είναι και αντικολλητική, δεν έχει ανάγκη. Καλό αυτό. Τώρα μπορούμε να το κάνουμε είτε με ένα πινέλο ή και με ένα κομμάτι χαρτί, ναι. Με τα χέρια μας ακόμη καλύτερα, θα σου πω, απλώνεται πιο ομοιόμορφα. Ωραία. Έλα. Λοιπόν, θα ρίξουμε το μείγμα του κέικ. Είναι σημαντικό τώρα να πάει παντού για να ψηθεί ομοιόμορφα. Να αφήνουμε καθόλου. Με αυτή τη σπάτουλα είναι πάρα πολύ καλό γιατί δεν αφήνεις τίποτα. Βες. Είναι πολύ οικονομική. Πλύνουμε καλά. Δυστυχώς δεν έχουν να γλύψουν αυτοί που θέλουν. Μετά, να κάνουν λίγη υπομονή. Χτυπάμε λίγο από κάτω για να πάει παντού. Και τώρα ήρθε η ώρα να πασπαλίσουμε και με λίγο αμύγδαλο. Αμύγδαλο φιλέ. Οι Γάλλοι στην κλασική παραδοσιακή τους κουζίνα, την Πέστροφα την κάνουν πάντοτε με αμύγδαλα. Είναι το μοναδικό ψάρι που το τηγανίζουν με αμύγδαλα. Λοιπόν, πολύ ωραία.
λίγο και είμαστε έτοιμοι να το ψήσουμε στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά. Όπως όλα τα κέικ. Όπως όλα τα κέικ, θα περιμένουμε να φουσκώσει. Και 175 εγώ θα σου έλεγα ότι είναι καλύτερα. Εντάξει, εξαρτάται από το φούρνο. Ναι. Στον αέρα το βάζω. Μάλιστα. Με τον πολύ έξυπνο τρόπο του δεν πετάμε τίποτα, ό,τι μας περίσσεψε θα το κάνουμε σαλάτα για να συνοδεύσουμε το ρωτότο κέικ, έτσι. Λοιπόν, θα πάρουμε τα λαχανικά, ξεκινήσουμε τα λαχανικά, θα ψιλοκόψουμε. Τα ίδια ακριβώς που χρησιμοποιήσαμε. Και το σέλερι. Βάλουμε στον μπολ. Και θα κόψουμε και την πέστροφα με τον ίδιο τρόπο που την κόψαμε και πριν όταν τη βάλαμε στο κέικ. Ή απλά μπορούμε να τη μαδίσουμε όπως είπες και εσύ. Τη μαδάμε σε μεγάλα κομμάτια γιατί αυτή ωραία. Σπάει. Ναι. Διαλύεται μόνη της δηλαδή. Τη μαδίσουμε. Και βέβαια θα λέτε ότι εφόσον έχουμε μέσα στο κέικ πέστροφα, γιατί να έχουμε και επιπλέον πέστροφα. Διότι όσο να είναι το αλεύρι και το ψήσιμο μειώνουν την ένταση της πέστροφας στη γευστική. Οπότε εδώ την έχουμε και φρέσκια για να το κάνουμε πραγματικά πεστροφένιο. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Το μεζέ μας και έτσι κρατάει περισσότερο το καπνιστό. Το καπνιστό, το ναι, καπνιστό άρωμα στην ομή της εκδοχή. Πολύ ωραία. Θα ρίξουμε και μισό χυμό από μισό λεμόνι. Το ελαιόλαδο. Δεν το αφήνουμε ποτέ από τις συνταγές μας. Και τα πιπεράκια, ναι, τα έβαλες. Θα βάλουμε και λίγο ροζ πιπέρι. Και φρεσκοτριμμένο. Πολύ ωραία. Τώρα το μόνο που μένει είναι να ανακατέψουμε τη σαλάτα μας. Και άμα δεν έχουμε χρόνο να φτιάξουμε το κέικ, μπορούμε απλά να φτιάξουμε τη σαλάτα. Η οποία σαλάτα επίσης σερβίρεται πάνω σε ψωμάκι αν θέλουμε. Ναι. Ωραία. Και τώρα θα βγάλω τα φιλέτα του πορτοκαλιού. Θα καθαρίσω το πορτοκάλι μέχρι τη σάρκα. Και για να φιλετάρουμε το πορτοκάλι, θα κόψω μέσα από τις μεμβράνες για να βγουν τα φιλέτα. Όπου το πορτοκάλι ταιριάζει πάρα πολύ με την πέστροφα, γιατί η πέστροφα έχει το καπνιστό άρωμα και το πορτοκάλι είναι μια συνέχεια, αν θέλετε, του καπνιστού. Του ταιριάζει πάρα πολύ και το δροσίζει ταυτόχρονα. Ωραία. Οπότε πάνω από τον μπολ με τα σαλατικά, είπαμε, μέσα από τις μεμβράνες κόβουμε τα φιλέτα και φεύγουν εύκολα. Α, και αφήνεις τις μεμβράνες. Ναι. Ωραίος τρόπος αυτός, εύκολο. Ωραίος τρόπος και είναι... χωρίς να ανησυχούμε για κουκούτσια, μεμβράνες. Α, τώρα είδα είναι καθαρό φαγητό. Γιατί εγώ προσπαθούσα ένα-ένα και δεν γινότανε, μου διαλυόταν. Κόβουμε όλα τα φιλέτα. Και παίρνουμε και το ζουμάκι από το πορτοκάλι που το θέλουμε. Με το ζουμί από το πορτοκάλι θα ντύσουμε τα σαλατικά. Στύψουμε καλά, ωραία. Και θες και ελαιόλαδο. Θα χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Έχουμε και τη σαλάτα μας έτοιμη. Για τη συνταγή αλμυρό κέικ με καπνιστή πέστροφα και μαγιονέζα θα χρειαστείτε 100 γραμμάρια καπνιστή πέστροφα, 350 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 100 γραμμάρια μαγιονέζα, χύμο από 2 πορτοκάλια, ξύσμα από 1 λεμόνι, 1 κλονάρι σέλερι, 1 κρεμμύδι, 1 πράσο, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι,
ένα κουταλάκι του γλυκού κόκκους ροζ πιπεριού, δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και τρεις κουταλιές της σούπας αμύγδαλο φιλέ. Για τη σαλάτα θα χρειαστείτε 100 γραμμάρια καπνιστή πέστροφα, μισό ξεροκρεμμύδι, ένα πορτοκάλι κομμένο σε φιλέτα, λίγα φύλλα σέλερι, μισό κουταλάκι του γλυκού κόκκους ροζ πιπεριού, χυμό από μισό λεμόνι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, ελαιόλαδο και πράσινες σαλάτες για τη βάση, μαρούλι, ρόκα ή ανάμεικτη. Πάμε να ξεφορμάρουμε τώρα το κέικ. Ωραία, έγιναν και τραγανιστά ναι. Τα οποία όποια πέσουνε θα τα χρησιμοποιήσουμε και σαν ντεκόρ για το πιάτο μας. Για να δω. Πότε θα τα γυρίσουμε. Όμορφα. Και θα κόψουμε το κέικ. Ωραία. Είναι αρωματικό. Λοιπόν, εγώ μπορώ να το δοκιμάσω όσο εσύ θα τα στείνεις. Θα βάλουμε μία φέτα από το κέικ στο πιάτο. Λίγη από τη σαλάτα με την πέστροφα. Θα βάλουμε και λίγη σαλάτα με το πορτοκάλι. Θα σου πω τις εντυπώσεις με αυτές αμέσως, μόλις σερβίρεις. Λίγα σαλατικά. Και όπως είπαμε, θα τελειώσουμε με το αμύγδαλο. Πανέξυπνο το βρίσκω, Αντώνη, αυτό. Γιατί τώρα τι γίνεται, στην ουσία τρώμε. Τελικά το κυρίως θέμα γίνεται η καπνιστή υπέστροφα που έχουμε ομοί. Πάντα είναι το κυρίως. Όπου τη συνοδεύουμε από αυτό που είναι σχεδόν το ψωμάκι της. Ναι. Αυτό έχω φάει και έχω φάει ελμυρά κέικ, τα περισσότερα είναι ψωμένα. Δηλαδή βάζεις ένα σωρό υλικά και χάνονται μέσα. Τώρα τα έχουμε τα υλικά μας. Αυτό πραγματικά τρως την πέστροφα. Εν τω μεταξύ είναι ζουμερό και αποκτά κάτι από γεύση προζημιού. Ίσως είναι το εσπεριδοειδή που βάζεις μέσα, το πορτοκάλι και το λεμόνι. Και είναι καταπληκτικό. Οπότε. Το κυρίως θέμα είναι αυτό, και αυτό είναι το ψωμάκι που θα το συνοδεύαμε. Κάνουμε στην ουσία ένα πεστροφένιο ψωμί, το οποίο επίσης τρώγεται και τέλεια μόνο του. Ας πούμε, εγώ θα το έπαιρνα στο γραφείο μια χαρά αυτό. Είναι ένα υπέροχο φαγητό. Ποιο είναι πιο δύσκολο, κρέας ή ψάρι στο μαγείρεμα? Ποιο δύσκολο είναι το ψάρι? Και εγώ πιστεύω. Δεν συγχωρεί το ψάρι. Εν τω μεταξύ, παίζει τα δευτερόλεπτα. Λίγο να το χάσει, δηλαδή πάει. Γιατί το ψαράκι σου. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά ψαρομαγειρέματα. Την επόμενη φορά θα έρθει ο Αντώνης με μανιτάρια άγρια, γιατί μαζεύει και μανιτάρια στο βουνό. Οπότε μου λέγε τώρα. Οπότε θα μας έρθεις με μανιτάρια της Πελοποννήσου όταν κάνουμε. Βγαίνουν άλλα το χειμώνα, άλλες κυρίες? Βγαίνουν όλο το χρόνο, και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Διαφορετικές κάθε φορά. Φυσικά, ναι. Ωραία, με τα χειμωνιάτικα μανιτάρια σε περιμένουμε. Το καλαθάκι. Όρεξη για μακαρόνια με κιμά, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Υπάρχει ένας τρόπος να τα κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ζεσταίνουμε το τηγάνι μας. Έχουμε ήδη βράσει τα μακαρόνια. Με όσα ζυμαρικά και αν έχω δοκιμάσει τα κλασικά μακαρόνια με κιμά, τελικά το καλύτερο είναι το ψηλό σπαγκέτο. Το έχω βράσει το ψηλό σπαγκέτο. Ζεσταίνω τώρα το τηγάνι και βάζω τον κιμά. Επίσης, ενώ σε όλο ό,τι έχει μέσα κιμά, όταν κάνω και φτεδάκια, ντολμαδάκια, οτιδήποτε σε κιμά, βάζω πάντα ένα μείγμα μοσχαρίσιο με χοιρινό. Εδώ, στα μακαρόνια με κιμά, ο καλύτερος είναι ο μοσχαρίσιος και μάλιστα όχι παχύς, δηλαδή ένας μέτριος κιμάς, μέτρια παχύς κιμάς. Βάζουμε λάδι. Και αυτό που σπάει την κρεατίλα τελείως και δίνει ένα υπέροχο άρωμα στα μακαρόνια με κιμά, είναι το μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο. Υπάρχει ένα κλασικό μείγμα που το χρησιμοποιούσαν και οι μαμάδες μας. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Το οποίο το βάζω παντού, όπως θα έχετε δει κιόλας. Το βάζουμε μπόλικο αυτό. Δεν καίει, απλώς δίνει άρωμα και σπάει την κρεατίλα. Και τώρα διαλύω τον κιμά.
με το χτυπητήρι των αυγών που διαλύεται πάρα πολύ εύκολα. Είδατε πως διαλύεται αμέσως. Πάρα πολύ ωραία. Όσο διαλύεται ο κιμάς και τσιγαρίζεται τώρα και ενώνεται με τα αρώματα από το μείγμα μπαχαρικών, θα βάλω το κρεμμύδι. Δεν το βάζω από την αρχή, διότι ποτέ δεν ξέρουμε πόσο καίει το τηγάνι μας και μπορεί να πάθουμε το ατύχημα να βάλουμε το κρεμμύδι μαζί με τον κιμά και ξαφνικά να μας γίνει σούπα, να βγάλει δηλαδή το κρεμμύδι ζουμιά. Ενώ όταν το βάλουμε σε αυτή τη φάση όπου ξέρουμε τώρα ότι καίει μια χαρά το τηγάνι, δεν πρόκειται να το πάθουμε αυτό. Και θα ψιλοκόψω και μια σκελίδα σκόρδο. Μπορούμε να βάλουμε και δύο, ανάλογα πόσο σας αρέσει. Για να δώσουμε μια πιο πρωτότυπη νότα και να μην κάνουμε συνέχεια το ίδιο πράγμα και το βαριόμαστε, βάζουμε και μερικά μανιταράκια κομμένα. Τα μανιταράκια τα βάζουμε στο τέλος και αυτά για τον ίδιο λόγο. Επειδή βγάζουν πάρα πολλά ζουμιά, δεν θέλουμε να μας κάνουν σούπα τη σάλτσα. Τώρα όμως που τα βάζω, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, θέλω υγρά στη σάλτσα μου, οπότε μια χαρά θα πέσουν τα μανιταράκια και θα μου τα δώσουν. Τώρα εδώ το συγκεκριμένο δεν χρειάζεται χαμηλή φωτιά, γιατί είναι γρήγορο. Σε αυτά τώρα, παιδιά, δόσεις δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν σας αρέσουν τα μανιτάρια, βάλετε περισσότερα μανιτάρια. Αν δεν σας αρέσουν, τα βάζετε και καθόλου. Αν τα θέλετε ψιλοκομμένα, βάλετε τα ψιλοκομμένα, διαφορετικά πιο χοντρικομμένα. Το πιπέρι βάζω, ναι, και το αλάτι, το οποίο θα βοηθήσει τα μανιτάρια να βγάλουν τα υγρά τους και να μπουν μέσα στη σαλτσούλα. Είμαστε έτοιμοι. Ο κιμάς έχει ψηθεί, έχει ωραία καβουρτιστεί, μοσχομυρίζει από το μείγμα μπαχαρικών. Τώρα, αν θέλετε εσείς να το κάνετε πιο πικάντικο, μπορείτε να του βάλετε γλυκιά πάπρικα, μπορείτε να του βάλετε ταμπάσκο, μπορείτε να του βάλετε λίγο μπούκοβο που καίει πολύ ή να μην του βάλετε και τίποτα. Και τώρα, από εδώ και πέρα, σε μια κλασική συνταγή, αυτό που περιμένουμε περισσότερο είναι όταν θα βάλουμε την ντομάτα που την περιμένουμε να ψηθεί και να πιει τα ζουμιά της. Ενώ αν βάλουμε κέτσαπ έτοιμη, δεν χρειάζεται να περιμένουμε καθόλου. Αυτή δηλαδή, αυτό είναι το κολπάκι αυτής της συνταγής. Βάζουμε μπόλικη κέτσαπ. Και την ανακατεύουμε καλά με τον κιμά. Ξέρετε τι ωραία που μυρίζει, διότι η κέτσαπ έχει μέσα και το λίγο ξύδι και τη ζάχαρη και όλο αυτό δίνει φοβερή νοστιμιά στον κιμά. Τον ανασταίνει. Και είμαστε έτοιμοι. Τώρα το τελευταίο που θα κάνω, διότι του ταιριάζει πραγματικά πάρα πολύ, θα βάλω λίγη ρίγανη από πάνω. Τη ρίγανη δεν την ψήνουμε για να μην πικρίσει και βάζοντάς την στο τέλος κρατάει και ωραία τα αρώματά της. Ιδιαίτερα όταν έχουμε και μια ωραία ρίγανη. Για τη συνταγή μακαρόνια με κέτσαπ κιμά θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια κιμά, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο, 500 γραμμάρια κέτσαπ, 2 σκελίδες σκόρδο,
100 γραμμάρια λευκά μανιτάρια, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 100 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Αχ, μπουκιά και συγχώριο είναι. Και βάζω τώρα και λίγο τυρί που μόλις έτριψα. Μην παίρνετε έτοιμα τριμμένα τυριά. Είναι τόσο απλό να το τρίψει σπίτι, φρέσκο. Και εδώ βάζουμε ένα κεφαλοτύρι. Εγώ το προτιμώ σε αυτή τη μακαρονάδα από την Παρμεζάνα. Ένα ελληνικό τυρί, μια κεφαλογραβιέρα ή ακόμη και μια ξερή μυζήθρα κριτική. Του πάει πάρα πολύ. Θέλετε και λίγο πιπέρι για χρώμα να σας βάλω. Καλή σας όρεξη και μην μας βλέπετε μόνο, να μαγειρεύετε κιόλας. Συνταγές με σολομό φτιάχνει αύριο στο Σεφ στον αέρα ο Χρόνης Δαμαλάς. Σολομός φιλέτο με σπανάκι και μικρές πατατούλες. Δεν μας άρεσε. Συγχαρητήρια, τι να πω. Και καπνιστό σολομός σε σαλάτα τύπου ταρτάρ. Είναι. Κλασικός Χρόνης αυτό. Ευχαριστώ. Ο Ανδρέας Λαγός, στη στήλη της άλλης εκδοχής, φτιάχνει πιτάκια από νόστιμη ζύμη με πελτέ και γέμιση κοτόπουλου. Η ζύμη σου είναι υπέροχη, Ανδρέα. Είναι αφράτη. Σεφ στον αέρα. Αύριο, στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, στο Sky. Μπροστά από αυτό το μπουκάλι Άλτης, ένας καταναλωτής ο Αποστόλης επιλέγει με κλειστά μάτια. Γιατί πίσω από αυτό το μπουκάλι βρίσκεται ένας Έλληνας παραγωγός, ο Δημήτρης, που άνοιξε τα δικά του μάτια από τις 5 το πρωί, περιμένοντας τον άνθρωπο του Άλτης για να του δώσει ό,τι καλύτερο έβγαλαν φέτος στα δέντρα του. Για τη διατροφή μας νοιάζει τι βρίσκεται πίσω από την ετικέτα. Γι' αυτό, μέχρι την τελευταία σταγόνα, μας νοιάζει να είναι Άλτης. Άλτης αγουρέλαιο νέας οδειάς. Γιατί από τον πρώτο καρπό μας νοιάζει να είναι Άλτης.